φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε το Euro Channel που μας μεταδίδει και μας βλέπει όλη η κεντρική Μακεδονία. Απέχουν σήμερα Τετάρτη, γιατί ήδη μπήκαμε στη Τετάρτη, από τους πληστηριασμούς οι συμβολαιογράφοι, την αποχή από όλους τους προγραμματισμένους για την Τετάρτη, για σήμερα Τετάρτη πληστηριασμούς, ανακοίνωσε το συντονιστικό όργανο των συμβολαιογραφικών συλλόγων της χώρας. Ζητούν από την πολιτεία να διασφαλίσει την νομιμότητα και την ομαλότητα της διαδικασίας, κάτι που όπως τονίζουν εγγυάται μόνο η συμμετοχή των συμβολαιογράφων στη διαδικασία. Την περασμένη εβδομάδα υπήρχε ένα άρθρο παρέμβαση στην Contra News, φίλες και φίλοι, λίγο out κύριε Καλοκαιρινέ ελάχιστα, άρθρο παρέμβαση στην Contra News που είχε τίτλο «Το καθήκον των δικαστών» και έγραφε το άρθρο αυτό στην πρώτη σελίδα. Τι έχουμε, έχουμε πρόβλημα με το δίκο? Έχουν υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και την δικαιοσύνη, έγραφε το άρθρο, να βρουν νόμιμο τρόπο οι δικαστές για να ματαιώνονται για τα επόμενα 1-2 χρόνια όλοι οι πληστηριασμοί, μέχρι να βελτιωθούν τα πράγματα στη χώρα και να μην τρώνε τζάμπα τα κοράκια τα σπίτια των φτωχών. Αυτό έγραφε το άρθρο, το έγραφε για τους δικαστές. Οι συμβολιογράφοι λοιπόν, όπως σας είπα, απέχουν από τους πληστηριασμούς και θέλω να καλησπερίσω αμέσως τον πρόεδρο της Ένωσης Συμβολιογράφων Ελλάδας, τον αγαπητό τον κύριο Γιώργο Ρούσκα. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε αυτή την ώρα κοντά μας. Να είστε καλά. Πείτε μας, σας παρακαλώ, για την αποχή. Τους λόγους που σας οδήγησαν στην αποχή για σήμερα Τετάρτη. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η διαδικασία του πληστηριασμού είναι ένα μέσο άσκησης της δικαιοσύνης στις αστικές διαφορές. Δηλαδή, όποιος έχει απαιτήσεις από τον συμπολίτη του μέσα από τη διαδικασία πληστηριασμού, μετά από την έκδοση δικαστικής απόφασης, μπορεί να διεκδικήσει την ικανοποίησή του. Σε αυτή τη διαδικασία, υπάλληλος ο οποίος εγγυάται την νομιμότητα της διαδικασίας είναι ο συμβολαιογράφος. Ναι. Είναι υπάλληλος της διαδικασίας, ορίζεται μετά από δικαστικές αποφάσεις που τον ορίζουν ως υπάλληλο του πληστηριασμού. Δυστυχώς, σε αυτή τη χρονική στιγμή, η διαδικασία του πληστηριασμού έχει εμφανίσει πολύ μεγάλα ζητήματα, πολύ μεγάλα προβλήματα. Η ανέχεια που αντιμετωπίζει ο συμπολίτης μας έχει οπωσδήποτε αντίκρισμα και στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης του πληστηριασμού δηλαδή. Ανέκαθεν ο πληστηριασμός ήταν αντιπαθής στον Έλληνα πολίτη, γιατί ήταν η αναγκαστική εκπλήρωση υποχρεώσεών του, υποχρεώσεων που είχε αναλάβει μέσω δεσμεύσεων και έχουν ακολουθεί, και έχει ακολουθηθεί έτσι δικαστική επίλυση και ικανοποίησή τους. Όμως, τη σημερινή εποχή είμαστε μάρτυρες των εξής φαινομένων. Από τη μια πλευρά υπάρχουν όντως νόμιμες απαιτήσεις, από την άλλη πλευρά όμως η πραγματικότητα, η οικονομική είναι πολύ δύσκολη για όλους τους Έλληνες πολίτες. Μάλιστα. Αντιμετωπίζουμε μια σειρά από ζητήματα που έχουν αυτή τη στιγμή που έχουν να κάνουν με τη στοχοποίησή μας αναφορικά με το ότι είμαστε εμείς αυτοί που βγάζουμε τα σπίτια των οφειλετών στον πληστηριασμό, δηλαδή στην αναγκαστική εκτέλεση, δηλαδή στην απώλεια των ακινήτων τους. Μάλιστα. Είναι μία, θα έλεγα, συμβολική πράξη αυτή που κάνετε, με όλα τα μηνύματα που θέλετε να περάσετε. Έχει αποφασίσει όλοι οι συμβολιογράφοι σε όλη την επικράτεια να απέχουν, έτσι δεν είναι? Σε όλη την επικράτεια. Για αυτή την Τετάρτη απέχουμε. Θέλω μόνο να επισημάνω ότι η αναγκαστική εκτέλεση... Τώρα ακούγεστε καλύτερα. Μπράβο, δυναμώστε το λίγο, γιατί μας βγήκαν τα αυτιά, δεν ακούμε. Ο πληστηριασμός δεν αφορά μόνο απαιτήσεις ή της τράπεζας ή του ελληνικού δημοσίου ή των δήμων ή των ασφαλιστικών ταμείων. Αφορούν και απαιτήσεις ιδιωτών έναντι ιδιωτών. Μάλιστα. Σκεφτείτε ότι
ζητάνε οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απλήρωτοι από την τάδε βιομηχανία ή από την τάδε επιχείρηση να βγει στον πληστηριασμό το ακίνητο του εργοδότη για να πληρωθούν μετά από 12 χρόνια. Ή ζητά η σύζυγος τη διατροφή από το σύζυγο για να μπορέσει να μεγαλώσει τα δικά τους παιδιά. Υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις που ο πληστηριασμός ικανοποιεί το αίσθημα δικαίου. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις, ναι, που δεν είναι μεγάλος ο αριθμός τους ακόμα, αλλά αναμένουμε στο άμεσο χρονικό διάστημα, ναι, ναι, μια μεγάλη αύξηση των αριθμού πληστηριασμών και ειδικότερα πληστηριασμών που αφορούν τη μοναδική κατοικία του Έλληνα. Την πρώτη κατοικία. Τώρα, κύριε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρούσκα, πόσοι πληστηριασμοί γίνονται, γιατί είναι λίγο αντιφατικές οι πληροφορίες. Ακούσαμε και τη συζήτηση χθες στη Βουλή, ο ένας έλεγε δεν γίνονται, ο άλλος έλεγε όντως γίνονται. Είναι αντιφατικές. Τι εικόνα υπάρχει λοιπόν? Αυτό το οποίο γνωρίζουμε εμείς οι συμβολιογράφοι που είμαστε οι μοναδικοί υπάλληλοι επί των πληστηριασμών, ναι, είναι ότι όντως οι ελληνικές οι τράπεζες είναι πολύ επιφυλακτικές στη διενέργεια πληστηριασμών για αναφορικά με τις κατοικίες. Είναι πολύ προσεκτικές σε αυτό το χρονικό σημείο. Οι τράπεζες. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλο το νομικό οπλοστάσιο που έχουν ετοιμάσει για την υλοποίηση δεκάδων χιλιάδων πληστηριασμών Σε πόσο βάθος χρόνου λέτε για δεκάδες χιλιάδες πληστηριασμούς? Για το 17? Γνωρίζουμε ότι, ναι, τα ειρηνοδικεία της χώρας έχουν εκδώσει δεκάδες χιλιάδες διαταγές πληρωμής, μάλιστα, που είναι η προδικασία για να βγει στον πληστηριασμό οποιοδήποτε ακίνητο. Είναι σίγουρο ότι ορισμένες από αυτές τις δεκάδες χιλιάδες αφορούν και την πρώτη κατοικία. Αυτό το νούμερο που ακούμε, κύριε Ρούσκα, για 50.000 μέσα στο 17 είναι κοντά στην πραγματικότητα? Είναι σχεδόν αδύνατο για να υλοποιηθεί αυτό το νούμερο πληστηριασμών. Ξέρετε, γίνονται ανακοπές, αναστολές, διβασμοί, ναι, ναι, όμως θα μιλάμε για μεγάλη όξυνση του φωνεμένου μέσα στο 2017. Για το 16 μιλάνε για 5.000 πληστηριασμούς. Έχετε αυτή την εικόνα ή είναι υπερβολή? Νομίζω ότι είναι υπερβολή. Η οποία προκύπτει από τα στοιχεία που έχουμε. Όσοι πληστηριασμοί έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και θέλω για να σας θυμίσω ότι απήχαμε από τη διενέργεια πληστηριασμών και κατά τη διάρκεια της ψήφισης του ασφαλιστικού νόμου, δηλαδή όσοι πληστηριασμοί έγιναν από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούλιο, αφορούσαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό ακίνητα που δεν είχαν σχέση με την πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Τώρα, και δυστυχώς, ναι, και δυστυχώς, αρκετές από τις ενέργειες ακτιβισμού ή αγανάκτησης των συμπολιτών μας, ναι, ναι, έχουν να κάνουν με διαδικασία πληστηριασμού άσχετο με την κατοικία την μοναδική ενός οφειλέτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα δεν θα έχουμε όξυνση του φαινομένου. Ένα τελευταίο. Παρακαλώ, κύριε Δημήτρη Μανολάκη. Ναι, καλησπέρα. Κύριε Ρούσκα, καλησπέρα σας. Δείξτε τον κύριο Δημήτρη Μανολάκη στη θέση μου, παρακαλώ. Λέτε ότι είναι υπερβολή οι 6.000 πληστηριασμοί. Για το 16, ναι. Άρα λοιπόν, το σωστό νούμερο ποιο είναι? Γιατί αν μιλάμε για 4.500, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, ναι, από το νούμερο που είπατε. Αυτό που θέλω να σας πληροφορήσω είναι ότι μέχρι σήμερα σε όλη την χώρα γίνονται κάθε Τετάρτη μερικές δεκάδες πληστηριασμοί. Πάνω κάτω το νούμερο, όχι ακριβώς. Λίγο παραπάνω αν γίνονται από τους 100 σε όλη την ελληνική επικράτεια. Κάθε Τετάρτη. Κάθε Τετάρτη. Επαναλαμβάνω, κάθε Τετάρτη. Άρα 400 το μήνα. Άρα μιλάμε για 4.800.
Για να πω κάτι, θέλω μόνο να υπενθυμίσω. Κύριε Ρούσκα, μισό λεπτό. Είπατε στον κύριο Λιάτσο ότι 5.000 είναι υπερβολή. Αν είναι 100 επί 12. Χρονικό διάστημα αν είναι από τη Δενέργεια. Όχι επί 12, εγώ είπα για το 16. 400. Για το 16. Είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου τώρα. Είμαστε μέσα Οκτωβρίου, οπότε έχει δίκιο. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Η Contra News την περασμένη εβδομάδα είχε αποκλειστικό πρωτοσέλιδο ότι ετοιμάζεται νόμος με εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού για προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς και θέλω να σας ρωτήσω εάν έχετε κάποια ενημέρωση γύρω από αυτό το θέμα. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε και θέλουμε και απαιτούμε αυτή την χρονική στιγμή είναι η ελληνική πολιτεία και ολόκληρο το ελληνικό πολιτικό σύστημα, γιατί είναι όλοι υπεύθυνοι για το σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Ναι. Να λάβουν αποφάσεις και να οριστικοποιήσουν και να θωρακίσουν τη διαδικασία του πληστηριασμού για τη μοναδική την κατοικία. Είναι άλλο η μοναδική κατοικία και άλλο οποιοδήποτε άλλο στοιχείο περιουσιακό που δεν μπορούμε να σταματήσουμε την Έχετε διαδικασία δίκιο. Πληστηριασμού. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Παρουσιάζω αμέσως τους καλεσμένους. Είναι ο κύριος Γιάννης Σιφάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από την Μπέλα. Καλώς ήρθατε, κύριε Σιφάκη, τι κάνατε. Ο κύριος Χρήστος Ζώης, τον ξέρετε, ο πρώην υπουργός. Κύριε Ζώη, καλησπέρα, τι κάνατε. Πολύ καλά, εσείς. Ο κύριος Σωτήρης Ισαΐας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, σύμβουλος γραμματείας από Δήμου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Ισαΐα. Πώς είστε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σας εύχομαι από την καρδιά μου συντερένιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία σε όλους. Ο κύριος Μάκης Κοψίδης, το γνωστό στέλεχος της αριστεράς. Καλώς ήρθατε. Τι κάνατε. Καλησπέρα. Ο γνωστός νομικός, έγκριτος, ο κύριος Αντώνης Γκότζας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Εμίλια. Ο κύριος Βασίλης Σπύρου, διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας Ένωσης Κεντρών. Καλώς ήρθατε, κύριε Σπύρου. Καλησπέρα και περαστικά και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Την άλλη Τρίτη, να σας πω και εσάς, θα το ξέρετε εσείς βέβαια. Την άλλη Τρίτη θα έχω απέναντί μου τέτα τέτα τον πρόεδρο, τον κύριο Λεβέντη, δίωρο, με τηλέφωνα ανοιχτά, γραμμές κτλ. Θα είναι και μια μέρα μετά τη συγκέντρωση που. Τη Δευτέρα έχει μεγάλη συγκέντρωση. Που έχουμε οργανώσει. Ωραία, πολύ ωραία. Και ο κύριος Γιώργος Δήμητρος Μανολάκης, γνωστός δημοσιογράφος, επικεφαλής του mononews.gr. Έτσι δεν είναι, κύριε. Πώς είστε. Καλά είμαι, κύριε Γιάτσου. Κλείνουμε και ένα χρόνο τώρα σε ένα μήνα. Πώς πάει το site. Κοίταξε να δεις για τα δεδομένα τα σημερινά. Πάμε δυνατά. Πάει καλά. Πάει καλά. Βέβαια. Διαφημίσεις δεν υπάρχουν. Το 17. Διαφημίσεις το 17 θα είναι δύσκολο. Θα δούμε. Το 17 θα είναι δύσκολο. Εγώ έχω και καλές ειδήσεις βέβαια για το 17. Α. Έχω και από το Fitch εκτιμήσεις και από τον ΙΟΒΕ εκτιμήσεις. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Okay. Αλλά έχω και ένα φοβερό πρωτοσέλιδο, φίλες και φίλοι. Αύριο μη χάσετε την Contra News. Εγώ πήρα το κείμενο στις 11 το βράδυ και διάβασα όλο το κείμενο και έχει και συνέχεια. Θα έχει και συνέχεια. Κύριε Καλοκαιρινά, αν είμαστε έτοιμοι, δείξτε το πρωτοσέλιδο της Contra News της αυριανής, που έχει τίτλο «Έτσι γεννήθηκε ο αυριανισμός, που αποκάλυψε όλους τους κλέφτες, πολιτικούς και επιχειρηματίες θαυμαστικό, η ατιμία του μπαμπά Μητσοτάκη στο Γιώργο Κουρί. Μία συγκλονιστική ιστορία που δείχνει πολλά. Αφηγείτε, δεν θα σας πω πολλά, να την πάρετε. Πιστεύω θα είναι ανάρπαστο το φύλλο αύριο. Θα είναι. Η ατιμία του μπαμπά Μητσοτάκη στο Γιώργο Κουρί, μία συγκλονιστική ιστορία που δείχνει πολλά. Αφηγείτε την συνεργασία του εκδότη, του Γιώργου του Κουρί, με τον επίτιμο, το σημερινό επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Μία συνεργασία που πήγε να γίνει, εδώ βλέπουμε τον κύριο Κουρί και τον κύριο Μητσοτάκη, η οποία δεν προχώρησε για πάρα πολλούς λόγους. Υπάρχει ένα παρασκήνιο φοβερό. Είναι κείμενο που θα έλεγα γράφει ιστορία και πρέπει να παρακολουθήσετε τις επόμενες εκδόσεις της Contra News. Η ατιμία του μπαμπά Μητσοτάκη στο Γιώργο Κουρί. Μία συγκλονιστική ιστορία που δείχνει πολλά. Με την Contra News. Και βέβαια θα δούμε και τα άλλα θέματα, φίλες και φίλοι, που υπάρχουν στη συνέχεια. Τι έχουμε σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε. Και θα σας πω ότι σε λίγο θα έχω στο τηλέφωνο τον γνωστό δημοσιογράφο, τον κύριο Χριστοφορίδη, διότι έχει ξεκινήσει. Ο κύριος Χριστοφορίδης είναι εκδότης της εφημερίδας Το Χωνί, κυριακάτικο φύλλο, έτσι δυναμικό πολύ κτλ. Αυτή την περίοδο είναι και συνεργάτης του κυρίου Νίκου Παπά. Είναι στέλεχος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Επικρατείας. Τον αποκάλεσε τον κύριο Χριστοφορίδη, ακούστε, ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, απόβρασμα. Τον αποκάλεσε απόβρασμα. Απάντησε ο κύριος Χριστοφορίδης, Σταύρο είσαι τελειωμένος, εγώ περιτεύω,
αλλά τον βγάλω στο τηλέφωνο να μας εξηγήσει γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα, έτσι, ανάμεσα στον κύριο Χριστοφορίδη και στον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Θα δούμε. Ο κύριος Τουρνάρας πήγε στην εξεταστική που διερευνά τα θαλασσοδάνεια σε κόμματα και ΜΜΕ. Υπόθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα. Όπως σας είπα, το απέχουν σήμερα Τετάρτη από τους πληστηριασμούς οι συμβολιογράφοι. Έχουμε την άγρια κόντρα Χριστοφορίδη Θεοδωράκη και διάφορα κοσμητικά. Έχουμε μια πολύ σοβαρή, φίλες και φίλοι, συνάντηση, μυστική συνάντηση το Σάββατο για την Ελλάδα στην Ουάσιγκτον, χωρίς συμμετοχή Έλληνα εκπροσώπου. Συζήτησαν τέσσερα πρόσωπα, πολύ δυνατά πρόσωπα, Τόμψιν κλπ. Συζήτησαν όλα τα πιθανά σενάρια για την Ελλάδα, για το δημόσιο χρέος της χώρας μας, τη δεύτερη αξιολόγηση και το ρόλο του δυνατού τους. Βλέπετε. Κύριε Κουτσικώνα, είστε πολύ δυνατός, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτοί οι κύριοι που βλέπετε, για να ξέρουμε και ποιους βλέπουμε, είναι ο Πολ Τόμψιν από το δυνατού, είναι ο Μπενουά Κερέ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι ο Μάρκο, ο Τόμψιν είναι δεξιά, όπως βλέπετε τη φωτογραφία, είναι ο Μάρκο Μπούτι είναι αριστερά, είναι από εκπρόσωπος της Κομισιόν, είναι ο Κερέ, ο δεύτερος από αριστερά, και είναι και ο κύριος Κλάους Ρέκλιν από τον ESM. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι συναντήθηκαν και συζήτησαν όλα τα πιθανά σενάρια το Σάββατο στην Ουάσιγκτον για την Ελλάδα, το χρέος, τη δεύτερη αξιολόγηση, το ρόλο του δυνατού, χωρίς φυσικά να υπάρχει εκπρόσωπος της ελληνικής πλευράς, και υπήρξε πολιτικό αδιέξοδο στην κουβέντα. Και θα δούμε, θα τα κουβεντιάσουμε κιόλας και με την κόντρα που υπάρχει μεταξύ Γερμανίας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Από εκεί και πέρα, ο οίκος Φίτς, φίλες και φίλοι, είναι πιστοληπτικής αξιολόγησης οίκος. Βλέπει ανάπτυξη, για να λέμε και τα ευχάριστα, 1,8 στην Ελλάδα το 2017. Επίσης, ο ΙΟΒΕ, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, εκτιμά ότι θα έχουμε ανάπτυξη επίσης το 2017, με ρυθμό ανάπτυξης από 1,5% έως 2%. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Κάιρο, στην τριμερή με Κύπρο, Αίγυπτο και Ελλάδα, και πολύ καλά έκανε και έστειλε μήνυμα, φίλες και φίλοι, στην Τουρκία: σεβαστείτε το διεθνές δίκαιο. Και σήμερα το απόγευμα, κύριε Βγότζα, Τετάρτη δηλαδή, και την Παρασκευή μεθαύριο, αποφασίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών. Αυτά όλα θα τα κουβεντιάσουμε. Μήπως μπορούμε να πάρουμε τον κύριο Χριστοφορίδη στο τηλέφωνο? Αν μπορούμε να πάρουμε τον κύριο Χριστοφορίδη στο τηλέφωνο. Τον έχουμε ήδη. Κύριε Χριστοφορίδη, καλησπέρα σας. Με έχετε ήδη. Καλησπέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλημέρα καλύτερα. 12 και δεν ξέρω τι ώρα τώρα, να σας πω τι ώρα είναι. 12 και 24 πρώτα λεπτά. Πώς είστε? Θέλω να εξηγήσετε στον κόσμο. Εσείς εργάζεστε αυτή τη στιγμή, το είπα, εργάζεστε στο Μέγαρο Μαξίμου. Είστε γνωστός δημοσιογράφος, καλός δημοσιογράφος, πολύ καλός ρεπόρτερ, εκδότης, και είστε και στέλεχος του γραφείου τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου και στενός συνεργάτης και του κυρίου Νίκου Παπά, είναι έτσι? Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να τα πάρουμε. Και να μας πείτε κυρίως για την κόντρα που έχετε με τον κύριο Θεοδωράκη. Θα σας τα πω όλα. Παρακαλώ. Για την κόντρα που έχει ο κύριος Θεοδωράκης μαζί μου εδώ και πολύ καιρό. Αλλά να διευκρινίσω καταρχήν κάτι. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης, στο γραφείο τύπου. Και βεβαιότατα δεν είστε υποχρεωμένοι, το ξέρετε κύριε Λιάτο, εκδότης της εφημερίδας Στοχωνία, από την οποία έχω αποχωρήσει από το. Εμένα μου διέφυγε, έχετε δίκιο, δεν είστε, έχετε αποχωρήσει. Από, ναι. από το. Έχετε δίκιο. Λάθος δικό μου, λάθος δικό μου. Δεν θα μπορούσα λοιπόν, όχι κανένα θέμα, δεν είστε υποχρεωμένοι, το ξέρετε. Ναι. Απλώς τόσα χρόνια, ξέρετε. Ναι. Ακριβώς είναι πάρα πολύ. Ναι. Έχετε δίκιο. Όμως η πλάκα ποια είναι, ότι ο κύριος Θεοδωράκης το γνωρίζει. Γιατί και του έχω απαντήσει και έχω βγάλει ανακοινώσεις όταν για πρώτη φορά με συγκοβάτησε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, και έχουν έρθει στο πλαίσιο μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει και όλα τα ντοκουμέντα στην διάθεσή του. Άρα, ναι. Ο κ. Θεοδωράκη, ξεκινάμε από αυτό. Δείξτε τον κύριο Χριστοφορίδη να βλέπω, ναι. Παρακαλώ. Γνώστε του λοιπόν ο κ. Θεοδωράκη λέει ψέματα. Αλλά θα αρχίσουμε από την αρχή. Ο κ. Θεοδωράκη χτες στη Βουλή είπε τρία ψέματάκια που θα αποκαλέσω. Σα αποκάλεσε απόβρασμα. Με αποκάλεσε απόβρασμα. Για ποιο λόγο? Δεν μένω εκεί. Ας με αποκαλεί όπως θέλει. Ο κύριος Θεοδωράκης είπε ψέματα. Πώς δεν μένετε εκεί τώρα? Αυτό είναι πολύ βαρύ να σας λέει ένας πολιτικός αρχηγός ότι είναι μια ύβριση, ας πούμε, πολύ βαριά. Ένα τέτοιο λαγωνικό τύπου Θεοδωράκη δεν το δίνω και ιδιαίτερη σημασία. Εκείνο όμως που δίνω σημασία είναι στα ψέματα που λένε γνώση. Ξεκινάω λοιπόν από το εξής. Ο κύριος Θεοδωράκης είπε ότι την ώρα που μιλούσε στη Βουλή, βγήκα εγώ ως στέλεχος του γραφείου τύπου του Μαξίμου και στο Facebook. Έγραψα, αφού με είχε αποκαλέσει απόβρασμα, έγραψα, λέει, ότι θα τον τελειώσω. Αυτό το πράγμα δεν το έχω γράψει ποτέ και πουθενά.
Προκαλώ μάλιστα τον κύριο Θοδωράκη, που είμαι σίγουρος ότι βλέπει την εκπομπή σας, να βγει τώρα και να μας πει πού έχω γράψει εγώ ότι θα τον τελειώσω. Αυτό η λέξη δεν έχω πει πουθενά και ποτέ. Όταν με αποκάλυψε απόβρασμα εμένα και ένα νεκρό, ένα μακαρίτη, με ποια λογική μπορεί ένας άνθρωπος να λέει απόβρασμα ένα μακαρίτη, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά τέλος πάντων. Εννοείται το συνεργάτη της κυρίας Γεροβασίλη, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από μερικές μέρες. Μας αποκάλυψε λοιπόν και δύο απόβρασμα. Τότε στο Facebook μου το απάντησα. Σας αποκάλεσε το νεκρό απόβρασμα ενώ είχε αποθάνει. Το νεκρό και εμένα. Μάλιστα. Εμένα δεν με πειράζει, γιατί με ρωτήσει μπορώ να απαντήσω. Και το απαντάω όπως πρέπει. Το να αποκαλύψει απόβασμα ένα νεκρό που δεν μπορεί να σας απαντήσει, είναι, θα το κρίνουν οι Έλληνες πολίτες, θα το κρίνουν οι τηλεθεατές σας. Αλλά πάω λοιπόν στην ουσία που με αφορά. Είπε λοιπόν ότι εγώ έγραψα ότι θα τον τελειώσω. Δεν εγγράφει ποτέ αυτό το πράγμα. Είναι ένα ξεκάθαρο ψέμα και μάλιστα ένα ψέμα εν γνώση του κ. Θοδωράκη, ο οποίος σήμερα το επανέλαβε και σε τηλεοπτική του εμφάνιση. Μάλιστα. Το χρησιμοποίησε για να με παρουσιάσει ως μέλος μιας παρακρατικής ομάδας. Αυτό το ψέμα που απειλεί πολιτικούς. Και όντως, αν είχα γράψει θα σε τελειώσω το Θεοδωράκη, ναι, προφανώς θα πιλούσε ένα πολιτικό. Τι εννοείται, παρακρατική ομάδα εννοεί ο Θεοδωράκης ότι λειτουργεί στα υπόγεια του Μαξίμου, αυτό λέτε. Ακριβώς αυτό υπενήθηκε. Για να το καταλαβαίνουμε καλά τι εννοεί ο επικεφαλής. Ένα ψέμα λοιπόν, κάτι που δεν είπα ποτέ. Ναι. Είπε ότι το είπα και από το βήμα της Βουλής. Το επανέλαβε και σήμερα στην τηλεοπτική του εμφάνιση για να με εμφανίσει ως μέλος μιας τέτοιας παρακρατικής ομάδας. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι, Ελιά, με το χέρι στην καρδιά. Εσάς, αν ένας άνθρωπος με ένα τέτοιο ψέμα σας παρουσίαζε ως ένα μέλος παρακρατικής ομάδας, τι θα του κάνατε αγωγή, τι θα κάνατε. Και έρχομαι όμως στο δεύτερο μεγάλο ψέμα. Χτες ήταν η τέταρτη, πέμπτη, έκτη φορά, δεν ξέρω πώς, που είπε ο κ. Θοδωράκης και ανά προσπάθησε να με ζωγραφίσει ως ένα διαπλεκόμενο δημοσιογράφο, ότι επειδή λέει είμαι εκδότης στο Γονή και ταυτόχρονα στο Μέγαρο Μαξίδι. Ξέρει πολύ καλά ότι έχω αποχωρήσει από τον Νοέμβριο. Το ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί του έχουν φτάσει τα δοκουμέντα. Και έχω απαντήσει με ανακοινώσεις. Την πρώτη φορά που έχει πει αυτό το ψεύδος, δεν ξέρω, 4-5-6 φορές από το βήμα της Βουλής το Μάρτιο, σε ανακοινώσεις του, σε τηλεοπτικές εμφανίσεις, όπου μπορώ, όπου με αφήνουν κιόλας, γιατί δεν έχουν όλη τη δική σας ευαισθησία. Βγαίνω και απαντάω. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, ενώ ξέρει ότι αποχώρησε από τον Μαξίμου, προσπαθεί να με ζωγραφίσει ως διαπλεκόμενο και συνεχίζει αυτό το ψεύδο. Αλλά εγώ να πω, για να καταλάβω και για να συνεννοούμαστε, γιατί είναι διαπλοκή ένα δημοσιογράφος που δεν είναι εκδότης, που έχει αποχωρήσει να είναι στο επικοινωνιακό επιτελείο του Μαξίμου. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήξερα κανένα μέσα στο κόμμα. Εσείς είχατε πολιτευτεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ακριβώς. Είχα ξεκάθαρες πολιτικές απόψεις που συμπίπτουν με αυτές τις κυβέρνησεις. Ναι, ναι. Και από την πορεία μου τη δημοσιογραφική, 25 χρόνια κύριε Λιάτο. Είναι γνωστό ότι είστε δημοσιογράφος τώρα τόσα χρόνια, δεν το συζητάμε. Επέλεξε το Μέγαρο Μαξίμου, ναι, ναι, για να είμαι στέλεχος στο επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης. Δηλαδή, για να συνεννοούμαστε και να το καταλαβαίνουμε. Για μια δημοσιογραφική δουλειά, δεν με βάλανε διευθυντή νοσοκομείου, για μια δημοσιογραφική δουλειά πήραν ένα δημοσιογράφο που έχει 25 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας, και ο οποίος είχε να πιστεύει και αυτά που λέει. Μάλιστα. Τώρα, να μην είναι διαπλοκή. Έχετε κάνει αγωγή στον κύριο Θοδωράκη και στον κύριο Μητσοτάκη. Όχι. Όχι. Επειδή εγώ στο πλαίσιο της πολιτικής αποφάσισα ότι τα ψεύδια αυτά από αυτούς τους ανθρώπους είναι περίπου αναμενόμενα, δεν έχω κάνει καμία διαγωγή. Το χωνί όμως, γνωρίζω, επειδή και οι δύο αυτοί άνθρωποι το παρουσίασαν ως μια διαπλεκόμενη εφημερίδα που δήθεν έχει πάρει αυξημένη διαφήμιση στον καιρό του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και η πλάκα πια είναι ότι είδα και τις ανακοινώσεις της εφημερίδας. Ήμουν και εγώ εκεί μέχρι πριν από ένα χρόνο περίπου, παρακολουθώ και την πορεία της. Έτσι. Οι ανακοινώσεις και τα τιμολόγια από όσο έχουν δημοσιεύσει, έχουν καταθέσει στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, δείχνουν ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το χωνί έχει πάρει 42% μειωμένη διαφήμιση. Μάλιστα. Οι άνθρωποι αυτοί μίλησαν για πακτολό δημοσίων καταχωρήσεων που τα έχουν διαψεύσει και η ίδια ΣΥΔΕΚΟ που ανέφερε και ο κ. Θοδωράκης με επίσημες ανακοινώσεις. Αλλά θα πω και ένα τελευταίο και. Ναι, ναι, για να κλείσουμε. Νομίζω ότι η υπόθεση αυτή είναι έτσι για να απασχολεί τους τηλεθεατές σας. Έχουμε καταλάβει όλοι ποιος είναι ο κ. Θοδωράκης, που παρεμπιπτόντως, ενώ τον προκάλεσα, δεν βλέπω να φύγει στον αέρα. Μίλησε για μια φυσοκόλληση λέει, που έγινε από το Χωνί, όταν ήμουν εγώ εκεί έγινε αυτή η φυσοκόλληση, η οποία στήχησε από ό,τι τον πληροφορούν 500 χιλιάρια. Τι αφυσοκόλληση είναι αυτή που μπορεί να στοιχίσει 500 χιλιάρια, το κρίνει ο καθένας. Επειδή στο πλαίσιο δικαστική διαδικασία, με χαρά θα καταδικαστούν αυτά τα τιμολόγια, στα οποία έχω πρόσβαση, γιατί ήμουν τότε εγώ εκεί, κάναμε δύο φυσοκολλήσεις όταν ήμουν εγώ στο Γονή, και η κάθε μία στοίχισε λιγότερο από το 1/20 του ποσού που αναφέρει ο κ. Θοδωράκης. Είναι το τρίτο του ψέμα.
Μάλιστα. Κύριε Χρυστοφορίδη. Θέλω να πω για να αποκατασταθεί η αυτοπόδικη αλήθεια. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Θέλω να σα ρωτήσει κάτι. Ο κύριο Ισαία είναι από τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν έχετε αντίρρηση. Με χαρά. Παρακαλώ. Κύριε Χρυστοφορίδη, καλησπέρα. Η μία η αφισοκόλληση που λέτε ήταν αυτή η αφισοκόλληση που είχατε τότε κάνει σε όλη την Ελλάδα με τα τσιρότα στου βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, του κυρίου Μημαράκη και τη κυρία Βούλτεψη, ω εφημερίδα Το Φωνή. Ναι, σόλου. Αυτό πόσο σα κόστησε, επειδή το λέτε, μπορείτε να μα πείτε κιόλα. Γιατί ξέρετε, είναι αντιδιοντολογικό. Επιτρέψτε μου, με όλη την ευγενή καλοσύνη που έχω απέναντι στο προσωπικό. Ναι, να σα πω ότι είναι αντιδιοντολογικό μια εφημερίδα έγκριτη, όπω είναι δική σα, όπω λέει και ο κύριο Λιάτσο, να κάνει αφισοκόλληση με τα τσιρότα δύο βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό το κρίνετε αυτό εσείς. Αυτό απλά μια υπενθύμηση. Αυτό το κρίνετε εσείς, που είναι δικαίωμά σας, η άποψή σας, για τον αύριο Γεωργιάδη. Κύριε Χρυστοφορίδη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Επειδή με ρώτησε ο κύριο Ισαία, δύο αφισοκολλήσεις, δεν θυμάμαι ποια έκανε πόσο, αλλά η μία έκανε 24.000 και η άλλη 27. Ναι, δεν έχει καμία σχέση με τα νούμερα των 500.000. Οι εφημερίδες δεν κάνουν αφισοκολλήσεις για μένα. Αυτό είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ που το σέβεστε. Τα κόμματα που σέβονται του εαυτού του δεν έχουν αντιπρόεδρο τον αύριο Γεωργιάδη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Χρυστοφορίδη, να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητέ κύριε Σιφάκη, σήμερα πήγε ο κύριος Τουρνάρα στην Επιτροπή της Βουλής που ασχολείται και με τα δάνεια, τα θαλασσοδάνεια στα κόμματα και στα ΜΜΕ και ανάμεσα σε άλλα πάρα πολλά που είπε, καταρχάς επέριψε ευθύνες στη διετία 2008-2010 και λέει, Καραμαλής δηλαδή, κάρφωσε κανονικά τον πρώην Πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, και είπε, μιλάει για καραμαλικές ευθύνες δηλαδή για την κρίση, ότι το κύριο αίτιο της κρίσης δεν είναι η κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά η δημοσιονομική κρίση ετών 2008-2010 που οδήγησε τη χώρα σε κρίση χρέους. Σας λέω ακριβώς τι είπε και πώς το διατύπωσε. Από εκεί και πέρα μίλησε για ψυχολογικά προβλήματα του κυρίου Προβόπουλου, του πρώην διοικητή της τραπέζης, εδώ τους βλέπουμε όλους, τον κύριο Στουρνάρα, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Προβόπουλο, και είπε ότι ο Προβόπουλος έχει ψυχολογικά προβλήματα όταν μιλά για την Τράπεζα Αττικής. Μπορεί να έχει και ψυχολογικά προβλήματα. Εγώ, λέει, θα πρόσεχα στη θέση του. Προσέξτε τη φράση που χρησιμοποιεί. Εγώ θα πρόσεχα στη θέση του. Είπε ότι ο κύριος Προβόπουλος είχε τη δυνατότητα να καθάριζε με την Τράπεζα Αττικής. Δεν το έκανε, το έκανα εγώ, είπε ο κύριος Στουρνάρας. Και διάβασα, λέει, την κατάθεση του κυρίου Προβόπουλου και είπε ότι με ενημέρωσε. Δεν με ενημέρωσε ποτέ. Δεν υπάρχει επιστολή σε μένα. Προφανώς την έστειλε κάπου αλλού. Αναφέρεται στα δάνεια γενικώς στα ΜΜΕ και λέει ότι όσον αφορά τα δάνεια στα ΜΜΕ, λέει ο κύριος Τουρνάρας, το συνολικό ύψος είναι 1.311.000.000 των μέσων ενημέρωσης. Τα 317 εκατομμύρια ευρώ είναι το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αφορούν καταγγελμένες συμβάσεις και καθυστερήσεις πάνω από 90 μέρες. Επίσης λέει ότι αναφέρεται σε τρία πολύ ενδιαφέροντα θέματα, στα κόκκινα δάνεια, και λέει για τα κόκκινα δάνεια ότι υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς των κόκκινων δανείων από δανειολήπτες πριν αυτά καταλήξουν στα funds, και μιλάει για τα capital controls, μίλησε για τα capital controls, την έξοδο στις αγορές και τις εκλογές. Για τα capital controls λέει αυτό που μπορούμε να κάνουμε, όπως το κάνουμε ήδη, είναι να κάνουμε μια σταδιακή χαλάρωση. Για ενδεχόμενη έξοδο της χώρας στις αγορές υποστήριξε ότι έχουμε ακόμα μια συγκεκριμένη απόσταση να διανύσουμε. Δεν μπορείς να βγεις πριν κλείσει η αξιολόγηση και χωρίς να έχεις μια ένδειξη ότι θα σε δεχτούν και ότι θα βγεις με ένα επιτόκιο αξιοπρεπές. Τέλος, για το ενδεχόμενο των εκλογών, ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι είμαι θειασότης του να εξαντλούνται οι τετραετίες. Έχω πάγια άποψη. Κατηγορήθηκα το Δεκέμβριο του 2014 ότι έκανε παρέμβαση τότε να μην γίνουν εκλογές. Δυστυχώς δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα. Το επαναλαμβάνω και τώρα. Δεν πρέπει να γίνουν εκλογές. Αλλά είπε και κάτι άλλο, το οποίο νομίζω ότι είναι εξόχως σοβαρό. Είπε ότι ο Βαρουφάκης είπε στον Ντράγκη πως η Ελλάδα χρεοκόπησε, με ό,τι σήμαινε για τη χώρα, για την πορεία της εθνικής οικονομίας, κύριε Σιφάκη, και το μέλλον της οικονομίας μας από εκεί και πέρα. Θέλω ένα σχόλιο συνολικά. Την έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Η εξεταστική αυτή επιτροπή της Βουλής έχει πραγματικά βγάλει λαβράκια. Έχουμε δει να παραλάβουν διάφοροι τραπεζίτες,
διάφοροι καναλάρχες, εκδότες και πραγματικά έχουν πει πραγματικά πολύ σημαντικές αλήθειες, γιατί εκεί επί της ουσίας γίνονται ερωτήσεις από τους βουλευτές και πιέζονται και λένε και ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ακούγονται συνήθως. Μίλησαν για τα θαλασσοδάνεια με αέρα, μίλησαν για μια σειρά πράγματα και των ΜΜΕ και των κομμάτων, μίλησαν για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κυρίως. Δάνεια τα οποία δεν είχαν εξασφαλίσει και που της Νέας Δημοκρατίας υπολογίζεται με τον τρόπο με τον οποίο και χθες είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα αποπληρωθεί, ότι σε 110 χρόνια θα ευελπιστούμε από πληρωμή του δανείου. Ναι. Για το ΠΑΣΟΚ μιλάμε για 400 χρόνια, τέλος πάντων είναι, καταλαβαίνετε, δηλαδή δανεικά και αγύριστα δηλαδή και χωρίς εξασφαλίσεις. Ο κ. Στουρνά σήμερα, που ήταν πάλι διαφωτιστικός, δεν απαντούσε στο ερώτημα και στη βασική αιτίαση βουλευτών ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έπρεπε να έχει ένα ουσιαστικό ελεγκτικό ρόλο μέσα στη διαδικασία και να μην επιτρέψει να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβησαν. Δεν έχει ευθύνη η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά βέβαια καταλαβαίνουμε και τις πολιτικές που ακολουθούσαν κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το ότι αναδεικνύονται εκτός των άλλων θεμάτων και σημαντικές ευθύνες ακόμη και της Τράπεζας της Ελλάδος και προσωπικά και του κ. Στουρνάρα σε σχέση με το γεγονός ότι δεν ελεγχόντουσαν μία σειρά πράγματα τα οποία έχουν καταγγελθεί εκεί. Όμως, επειδή ακριβώς κ. Λιάτσο αναφέρθηκε πριν το θέμα του πληστηριασμού, θα μου επιτρέψετε δύο-τρεις παρατηρήσεις. Το ένα είναι ότι η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, έχει προστατεύσει την πρώτη κατοικία έως το άγαμο με αντικειμενική αξία 180.000 ευρώ, το έγγαμο μέχρι 220.000 ευρώ, συν 20.000 για κάθε ένα παιδί μέχρι τρία παιδιά. Ακόμη με τον φετινό προϋπολογισμό που κατέθηκε στη Βουλή, για το 25% των δανείων που αφορούν τους δανειολήπτες χωρίς με πολύ μικρή δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων, το ίδιο το κράτος έχει προϋπολογίσει 100 εκατομμύρια ευρώ για να πληρώνονται οι δόσεις των δανείων τους και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Όσον αφορά αυτά για τα στεγαστικά, όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, εκείνα που στα οποία υπάρχει εγγύηση η πρώτη κατοικία, γνωρίζετε ότι έως αντικειμενικής αξίας 140.000 ευρώ και με κάποια οικονομικά κριτήρια μέχρι 14.000 εισόδημα για τον άγαμο, μέχρι 25 συν 5.000 για κάθε παιδί επί τρία παιδιά, 6.000 περίπου για κάθε παιδί επί τρία παιδιά για τον έγγαμο, προστατεύεται επίσης η πρώτη κατοικία και σε επιχειρηματικά. Αυτό που εκκρεμεί και θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα είναι ο νόμος για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, εξοδικαστική αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δανείων. Και οι πληστηριασμοί, οι οποίοι είναι απειροελάχιστοι, χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν χθες τα στοιχεία, να μην τα ξαναπώ, ήταν από 59.000 το 2009 έως 19.000 το 2014. Το 2015 ήταν 0, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 0. Και το 2016 υπολογίζεται γύρω στους 500. Και μάλιστα αφορούν υποθέσεις, όπως αναφέρθηκε κιόλας, με μεγάλων ακινήτων, στην Εκάλη ή σε κάποιες τέτοιες περιοχές. Όχι μόνο. Και ελάχιστες περιπτώσεις, οι οποίες ελάχιστες περιπτώσεις, φτωχών ανθρώπων. Ελάχιστες περιπτώσεις φτωχών ανθρώπων. Γιατί διότι χρειάζεται. Μου, γιατί σφαχτήκατε στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες. Αυτό, προσέξτε, αυτό λέω. Γι' αυτό. Πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη πήγαν τα ΜΑΤ και οι άνθρωποι. Θα σας πω πάνω σε αυτό. Στην Εκάλη μένουν οι Θεσσαλονίκοι. Γι' αυτό θα σας πω. Λοιπόν, τα νούμερα τα οποία είπα είναι μη αμφισβητήσιμα. Και ελάχιστες περιπτώσεις μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού φτωχών ανθρώπων που δεν τους κυνηγούν οι τράπεζες. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, σας λέω ότι έχουν προστατευθεί για τα χρέη προς τράπεζες με τον τρόπο με τον οποίο σας είπα, σαφέστατα, χρειάζεται πράγματι μία ρύθμιση. Μάλιστα. Με την οποία υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός για τα χρέη προς ΔΟΗ και πιθανόν προς ιδιώτες. Μένουμε στο θέμα, αλλά πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. 2 λεπτών και θα επανέλθουμε. Παρακαλώ.